Λέω λοιπόν ότι ναι, εμείς κυβερνήσαμε σε συνθήκες μνημονίων, όπως και εσείς παλιότερα. Και ελάτε να συγκρίνουμε τι έκανε η δική μας κυβέρνηση σε συνθήκες μνημονίων και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Που έβγαινε ο κ. Γεωργιάδης και έλεγε δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα. Και εγώ θα είμαι αυτός πρώτος που θα περικόψω μόνιμο προσωπικό από το ΕΣΥ. Και έβαζε 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία. Και είχε τους ανασφάλιστους απλήρωτους. Συγγνώμη, τους ανασφάλιστους να μην τους δέχονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία. Και εμείς σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, δημοσιονομικής ασφυξίας. Ο Ξανθός και ο Πολάκης που τόσο πολύ τον εχθρεύεστε. Διότι κάνει λάθη, αλλά στη θητεία του στο Υπουργείο της Υγείας, όπως και ο Ανδρέας ο Ξανθός, έχουν να επιδείξουν μόνο ένα θετικό έργο. Διότι σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας ήρθανε και αυξήσαμε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ τις ετήσιες δαπάνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας ήρθαμε εμείς και δεν είχαμε κορονοϊό και αυξήσαμε κατά 150 τις κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν υπήρχε κορονοϊός. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας εμείς φέραμε 19.500 εργαζόμενους μόνιμους και συμβασιούχους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας εξηγιάναμε τους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων που ήταν όλοι ελληματικοί. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας ήμασταν αυτοί οι οποίοι κάναμε μια μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, φτιάχνοντας δεκάδες τόμοι, μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την Ελλάδα, όταν εσείς ερχόσασταν τότε και λέγατε «Μα τι είναι αυτό που κάνετε, είναι μεταρρύθμιση αυτή?» Και σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας ήμασταν αυτοί οι οποίοι δώσαμε τη δυνατότητα σε 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους να μπορούν να μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Φανταστείτε σήμερα να μην είχε γίνει αυτό.